Και για δικαίωση βεβαίως. Να προχωρήσουμε γρήγορα και ουσιαστικά θα παρακαλούσα στο ρεπορτάζ. Πάνω έρχομαι ξανά σε εσένα. Οι ειδικοί εφέτες αναλαμβάνουν και από την άλλη θα έχουμε και νέες διώξεις. Η εικόνα με τις διώξεις είναι ότι αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται στοιχεία. Ενδεχομένως θα προκύψουν νέες διώξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα που θα δούμε να εκτελήσονται τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Και δεν το βάζω χρονικά αυτό προσδιορισμένο, γιατί αύριο Παρασκευή συνεδριάζει το Συμβούλιο Εφετών. 21 εφέτες λοιπόν αποφασίζουν εάν τελικά θα οριστούν, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, δύο εφέτες ανακριτές για να προχωρήσει πιο γρήγορα η υπόθεση, για να ανοίξει πιο πολύ η υπόθεση, για να γίνουν πράγματα με περισσότερο ένταση, για να εξεταστούν τα πάντα όπως λέγαμε από την πρώτη στιγμή, μέχρι ακόμα και να ξεσκονιστούν συμβάσεις πολλών ετών πίσω. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε, επειδή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ της ανακρίτριας που κάνει μέχρι και τουλάχιστον αύριο τη δουλειά της και στη συνέχεια των εφετών ανακριτών, εάν τελικά θα γίνουν νωρίτερα ή αργότερα αυτές οι διώξεις. Επίσης έχει να κάνει και με τη συγκέντρωση στοιχείων. Για παράδειγμα, μόλις χθες είδαμε να κατατίθεται το πόρισμα των δύο ανεξάρτητων ερευνητών που έβαλε εμπειρογνωμόνων, που έβαλε επί της ουσίας η δικαστική πλευρά, δηλαδή η πλευρά της ανάκρισης, για να δούνε τα αίτια του δυστυχήματος. Θα μου πείτε τώρα μέσα σε 4 μέρες κατάφεραν και συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία. Οι πληροφορίες των τελευταίων λεπτών, γιατί μίλησα, ναι, μου λένε ότι μιλάμε για τα πρώτα στοιχεία που συνελέγησαν. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια πλήρη έκθεση. Για το τελικό πόρισμα. Μην σκεφτούμε ότι μέσα σε 4. Ακριβώς. Η τελική έκθεση θα έρθει σε αρκετές μέρες μετά, η οποία θα συνταχθεί, γιατί συνεχίζεται ακόμη η έρευνα. Άρα λοιπόν δώσανε κάποια πρώτα προκαταρκτικά στοιχεία στην ανακρίτρια για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει και στη συνέχεια θα έχουμε ολοκληρωμένη την έκθεση από τους δύο εμπειρογνώμονες που πρόκειται για έναν μηχανολόγο μηχανικό και έναν μηχανολόγο ηλεκτρολόγο. Αυτοί θα μας δώσουν λοιπόν το τι συνέβη στη συγκεκριμένη ώρα, πώς έγινε η σύγκρουση των τρένων, τι ελλείψεις και παραλήψεις είχαμε, τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έγινε. Άρα λοιπόν θα είναι μια ολοκληρωμένη έκθεση που θα βάλει την έρευνα πλέον σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και πλέον θα είναι στοιχειοθετημένες και οι όποιες διώξεις υπάρξουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.